Τα πρεμιέρα μου επιτρέπεις. Κοίτα, κάνε. Θα δω τα νεύρα μου σε ποιο βαθμό θα τα φτάσω, αλλά τέλος πάντων. Γεια σου. Πάνω μας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ελάτε να κάτσουμε λίγο μπροστά. Πίσω μαζί μας είναι όλη η ομάδα μας και είναι άλλη τόση. Μην νομίζετε, σας την κρύβουμε. Γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα ετοιμάσει. Θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένη που μετά από 6-7 χρόνια είμαι ξανά στον αέρα και σας λέω καλημέρα. Αυτή τη φορά, μέσα από τη συχνότητα του Open, είναι τεράστια η χαρά μου για την ομάδα, για το κανάλι, για τους ανθρώπους που έχουν μαζευτεί, γιατί σε αυτό το κανάλι έχουν έρθει πραγματικά να το δημιουργήσουν άνθρωποι που οραματίστηκαν μια διαφορετική τηλεόραση, μια τηλεόραση που είναι μπροστά, αλλά θυμίζει μια καλύτερη τηλεόραση παλιότερης εποχής. Και εμείς το έχουμε αγκαλιάσει αυτό πάρα πολύ. Έχουν αγκαλιάσει και εμάς. Αισθάνομαι ότι είμαι σε μια οικογένεια που με αγαπάει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω καταρχήν να σας συστήσω την ομάδα, αν και την ξέρετε, κυρίως τον Παύλο Σταματόπουλο. Ένα διακριτικό χειροκρότημα θα ήθελα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο και πριν υποδεχτείς και εσύ τον κόσμο, θέλω να ευχαριστήσω το Open. Που σε έπεισε να έρθεις εδώ. Κοίτα, ήταν μια απλή μικρή πρόταση. Παλέψαμε για σένα. 20.000 ευρώ την εκπομπή. Ούτε καν μην ταραχτεί κανένας. Στην εφορία κυρίως, έτσι. Το πιστεύουμε αυτό, ε. Ο Παύλος λοιπόν είναι, εντάξει, εκτός από κουμπάρος μου, είναι από τους αγαπημένους μου ανθρώπους στη γη. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι μαζί μου. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θέλω πριν προχωρήσω και στα παιδιά να πω και μια καλημέρα στο Control, στο Βασίλη τον Δρυμούση που είναι στην αρχισυνταξία, σε όλη τη δημοσιογραφική ομάδα αλλά και στον Άρη το Λιχναρά που συναντιόμαστε ξανά μετά τον όμορφο κόσμο το πρωί που ήμασταν μαζί εκεί. Είναι τεράστια η χαρά μου που είμαι ξανά μαζί σου, Άρη. Στη διοίκηση που έχει έρθει και έχει κρυφτεί από πίσω για συμπαράσταση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαίνεται η χαρά μου, ε! Φαίνεται. Φαίνεται. Φαίνεται για κάποιο λόγο, ναι. Κάτι δεν μπορώ να χαρώ. Ναι, χαίρεσαι, έχεις λίγο τρακ, λίγο συγκίνηση, έχω λίγο και πολλά. Τρακ και συγκίνηση όλα τα έχω. Αλήθεια. Παρουσίασε εσύ τα παιδιά. Κοίτα, εγώ θα παρουσιάσω πρώτα τη μικρή πριγκίπισσα. Έτσι. Το είπες τελικά. Το είπα τελικά, το είπα στις πρόβες. Ναι, το βασάνε νόμουσα. Όχι πάλι. Έλα ρε Παύλο. Θέλω να πω για την Ελένη Βουλγαράκη. Την είχα λοκάρει από πέρσι. Πού? Πήγαινα στο γυμναστήριο. Λοκάρει. Λοκάρει. Η νεολαία έτσι μιλάει σήμερα. Ναι. Την έχω στοχεύσει. Την έχω στοχεύσει. Τρεις ώρες ένα. Με έβλεπε. Ναι. Την έβλεπα πάνω στο διάδρομο, γιατί έκανε εκπομπή εκείνη την ώρα και λέω, ωραία τα λέει. Άκα... Α, δεν έκανε και η Ελένη διάδρομο. Έβλεπε την. Νόμιζε ότι ήταν μαζί με ένα στήριο, ρε παιδί μου. Ήμουν πάνω στο διάδρομο. Ο διάδρομο επάνω είχε μία οθόνη και μέσα στην οθόνη από τη συγκρότητα του ΜΑΤ ήταν η Ελένη Βουλγαράκη. Ναι. Δεν άκουγε όμω, άκουγε. Άκουγα. Α. Βέβαια. Οπότε δεν είχε βίσμα η Ελένη. Δεν είχε βίσμα η Ελένη. Όχι, δεν είχε βίσμα. Αυτό τώρα τι είναι, πώς πρέπει. Λέω και τον Παύλο, παιδί μου, πώς βρήκε. Ίσα-ίσα, ο Παύλος μου είπε αυτό, ότι... μου είπε αυτό ακριβώς, ότι το έκανα παρέα στο γυμναστήριο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, θέλω να σας πω την εξής. Η Ελένη θεωρώ ότι είναι καρμικά εδώ. Γιατί έρχεται ο Παύλος, μας κάνει αυτή την πρόταση όταν συζητάμε και στείλουμε την εκπομπή, λέει είναι μια κοπέλα που έχω δει κτλ. Και στο καπάκι, δύο μέρες μετά, έρχεται ο Νικόλας ο Βιλιώτης να κάνουμε ρίζα μαλλιά, ξέρετε τα δικά μας. Και του λέω, να, κοιτάμε τώρα ομάδα, αυτό θα κάνουμε δοκιμαστικά, να δούμε ποιοι θα είμαστε στην εκπομπή. Και μου λέει, καλά, έχω μία φίλη. Λέω, ναι, μου λέει την Ελένη τη Βουλγαράκη. Λέω, δεν το πιστεύω, αυτό είναι. Και την παίρνω τηλέφωνο επί τόπου, από το κινητό του Νικόλα. Και λέω, εντάξει, δεν γίνεται μέσα σε δύο μέρες δύο άνθρωποι να μου έχουν πει για σένα. Άρα. Και έρχεται να κάνουμε το δοκιμαστικό. Άρα. Σοκ η διοίκηση. Ναι. Σοκ το κανάλι. Σοκ και... εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Σας ευχαριστώ που με διαλέξατε να είμαι στην ομάδα σας και πραγματικά εύχομαι έτσι όπως έχουμε περάσει στις μεταξύ μας στιγμές να το βγάλουμε και προς το έξω γιατί είναι κάτι πολύ αληθινό. Είμαστε άνθρωποι που κάτω από άλλες συνθήκες θα κάναμε παρέα και έξω. Μετά από αυτή τη μικρή διακριτική παρουσίαση σε αυτό το βουδάκι. Ένα. Χωρίς λόγο δεν καταλαβαίνω τόση ώρα για την Ελένη. Πάμε στην κολόνα του σπιτιού, στον άνθρωπο που έτσι βαστάει. Το κανάλι, εύκολα, με τα μπράτσα του. Το κανάλι, την εκπομπή είπες, όχι το κανάλι. Εντάξει, εγώ βάζω το κανάλι. Στο κανάλι έχουμε άλλους εδώ, εσύ, εσένα. Κωνσταντίνος Βασάλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα αγόρι, μια ιστορία. Την Ελένη τη χειροκροτήσαμε. Όχι. Δεν θυμάμαι. Όχι, αλλά είπαμε πάρα πολλά. Δεν ξαναγυρίσουμε πάλι στην Ελένη, παιδιά. Ξαναγυρίσουμε στην Ελένη. Ναι, πραγματικά. Αν θέλετε, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος επίσης ήταν πρόταση του Παύλου.
και μου λέει: θέλω να έρθει στην εκπομπή ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Και λέω: α, ποιος είναι αυτός καταρχήν? Θέλω να πω ότι είμαι, πρέπει να είμαι από τους μοναδικούς ανθρώπους στην Ελλάδα, επειδή δεν έβλεπα Survivor. Νομίζω μόνο εγώ και ο Θοδωρής, δεν ξέρω. Όχι, τηλεόραση την έβλεπες, όχι Survivor. Γενικά ισχύει και αυτό, αλλά ειδικά Survivor δεν είχα δει ούτε ένα επεισόδιο ποτέ. Δεν τον ήξερα λοιπόν, ήξερα το όνομα, το έχω ακούσει. Και λέω, έλα μωρέ τώρα. Καλά, συγγνώμη. Ξενέρωσα λίγο. Θα πω την αλήθεια. Ξενέρωσα κάπου. Έχει κουμπάρο τον Παύλο. Ο Παύλος έκανε πέρσι μια εκπομπή άλλη. Ισχύει, ισχύει. Δεν σου είπε με ποιο έκανε την εκπομπή. Εγώ ήμουν σε αποτοξίνωση από την Δεν έβλεπε τον Παύλο. Όταν είσαι σε αποτοξίνωση, δεν βλέπει τίποτα. Τέλος πάντων, εντάξει, θα προσπεράσω. Λοιπόν, και λέω, άντε, άντε. Άντε, αφού επιμένει τόσο. Α, πάει και το παλιά μπέλο. Ναι, ενώ που με πήρα την Τετάρτη να κατέβω από το Βόλο που ήμουν διακοπές, αλλά να κάνω δοκιμασία, ήταν καλύτερα. Εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει, μπήκε λίγο μέσα με ύφος. Πήρα κι εγώ ύφος όταν πήρε κι αυτός. Χωρίς λόγο. Δύο άνθρωποι με ύφος, χωρίς λόγο. Ύφος και οι δύο μόνοι μας. Αλλά μετά με το που κάτσαμε στον καναπέ. Χαλαρώσαμε. Είδε πώ σε κατάφερα. Μου έκανε μένα... λίγο ματάκια, σου έκανα λίγο κι εγώ και κάπω έδεσε όλο αυτό. Ο Κωνσταντίνος είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι καθαρό. Ενώ όχι κυριολεκτικά, μεταφορικά. Και κυριολεκτικά δεν είναι, μα κοβολάει το παιδί. Άλλο αυτό, αυτό είναι προφανέ. Αλλά είναι ένα καθαρό άνθρωπο, ένα κανονικό άνθρωπο. Ένα άνθρωπο που θα πει τη γνώμη του χωρί να σκεφτεί, να κρατήσει ισορροπίε και τι θα πούν για μένα μετά. Γενικά αυτό θα το κοντρολάρει λίγο. Εντάξει, ναι, δεν θα πούμε τα πάντα. Τύπου, ναι. Τύπου αυτό που λέγαμε πριν. Εντάξει, λίγο πιο κοντρολάρισμα. Και είναι ένα καλό παιδί. Και νομίζω ότι. Έχει και μέλλον στην ελληνική τηλεόραση. Και εμείς θα το στρώσουμε αυτό το μέλλον σιγά σιγά για να φτάσει στην κορυφή. Παύλο, με έκανες εδώ παρουσιαστή μεγάλη. Εντάξει. Εγκρίνιαζες ότι είπαμε πολλά για την Ελένη, γι' αυτό. Γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την να πω σε αυτό το σημείο το τσακωμό μας που κάναμε για τον τίτλο της εκπομπής. Να πεις. Κοίτα, σε αυτό το σημείο να το πει. Πού, σε ποιο σημείο θες να το πω. Όχι, όχι, όχι. Περίμενε, περίμενε. Κάτι συμβαίνει. Μάλιστα. Πρόταση γάμου. Όχι, είναι μία πάρα πολύ ωραία ανθοδέσμη. Ναι. Μικρή. Από τη διοίκηση του σταθμού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας κοβολάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ειλικρινά, εγώ ειδικά μέσα από την καρδιά μου, για όλη αυτή την εμπιστοσύνη και την αγάπη, δηλαδή, τι ντάντεμα έχω φάει μια εβδομάδα τώρα, Δεν θα σας πω, δεν χρειάζεται να συζητήσω. Όχι, θα τα κρατήσω εδώ, αγκαλίτσα. Αχ, τι ωραία, σαν επιτάφιο. Λοιπόν, να πούμε λίγο και για τον τίτλο, προλαβαίνουμε, Βασίλη μου, ή σε ενοχλεί, έχουμε πιάσει τα δικά μας. Ένα λεπτάκι, πάμε. Ένα λεπτάκι, τέλος πάντων, αφού μας δίνεις ένα λεπτό, να το πούμε. Έχει ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, η διαδικασία του τίτλου εκπομπής. Καταλαβαίνετε, είναι μια διαδικασία που γίνεται στη τηλεόραση πάρα πολλές μέρες, πάρα πολλές ώρες, πάρα πολλές σκέψεις. Έχει έρθει. Το παλικάρι εδώ και έχει πει το φοβερό τίτλο Rock 4. Γιατί είμαστε τέσσερις. Και είμαστε και ροκ. Και έρχεται η ξινή απέναντι. Σιγά μην μπούμε το Rock 4 που μυρίζει και τα λοιπά. Το ύφος της Σύσης εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε. Με κοιτάει, μου λέει, κορίτσι μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με σε αυτό. Rock 4. Ευτυχώς υπάρχουν σοφοί άνθρωποι εκεί πάνω. Και υπήρξε ομόφωνα διαφωνία εκτός από εσάς τους δύο. Αυτοί οι δύο λοιπόν, επειδή κάνουν και κάποια πράγματα μαζί που θα δείτε στην εκπομπή, που πέφτει πάρα πολύ γέλιο, τη δική τους ομάδα λοιπόν θα την ονομάσουμε Rock 4 και όταν οι Rock 4 κάνουν κάτι θα είναι αυτοί οι Rock 2. Μπορεί να είμαστε δύο, αλλά είμαστε Rock 4. Νιώθουν Rock 4. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, Βασίλη μου. Να παίξουμε ένα βίντεο, να δείτε πώς περίπου θα είναι αυτή η εκπομπή. Το βάζω εδώ για να μην σας ενοχλεί. Η εβδομάδα που πέρασε λοιπόν, μέσα από κάποιες εικόνες, τι θα δούμε, Παύλο? Άκου να σου πω, εσύ μου. Η Μαρλένα Ηλιοπούλου έχει κρατήσει το μοντάζ από το πρωί από τα άγρια ξημερώματα και έχει πει: θα μαζέψω ό,τι έχει συμβεί.